Παρασκευή προς Σάββατο πρωί, παιδιά. Και ψάχνω να δω τι είχα φάει. Τι... είδα ένα όνειρο, παιδιά. Δεν κάνω πλάκα και δεν σας το λέω τώρα. Ωραιότερο μπορώ να πω. Ότι έκανα πρώτα σιγά μου, αλλά δεν θυμάμαι πια. Δηλαδή δεν είδα σε ποιαν δεν έκανα. Δεν θυμάμαι φάτσα. Ναι, ρε. Δεν μας πειράζει, έγινε κίνηση. Θα στο πετάξω στο κεφάλι. Είναι λογικό. Πραγματικά σου μιλάω. Είναι λογικό. Δεν πάω να μιλήσω ελεύθερα. Είναι λογικό. Μίλα, Μιχάλη, ελεύθερα. Και μάλιστα λέει συγκινήθηκα. Έκλαψες. Περίπου. Είχες γονατίσει. Ναι, κανονικά. Μα το κουστό σας. Τι ωραία, και τι έλεγες. Κωστομάκι, πώς ήσουν. Δεν θυμάμαι πώς ήμουν τώρα, δεν θυμόμουν. Και τι έλεγες. Ξεκίνησα. Ήσουν δακρύβρεχτος. Ναι, ναι, λιγάκι. Ήμουνα, όχι, ήμουνα με κόμπο. Τι κόμπο. Και άρχισα να λέω ρωτόλογα και μετά ξύπνησα. Άλλαξα πλευρά, κάτι τέτοιο. Τι ωραία. Τι ωραία. Το θυμάμαι ακόμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά είναι από τα ρεότερα, γιατί μπαίνει σιγά σιγά στο mood. Είναι καλό αυτό. Αν είναι σα έχω εσά εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ και βάλε το αυτό και παντρέψουμε και κάνουμε και ράνο. Get ready. Hashtag get ready. Τι είναι αυτό. Μιχάλη μου, hashtag get ready. Ετοιμάσου. Να σου πω, εγώ δεν θα πρόμοσε τέτοιες ενέργειες να χαχανίζεις εσύ όλη τη ζωή. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, να βάλουμε και τα ωραία μας. Θέλω να βάλω το φουλάρι, μην το παντρευτώ εγώ πρέπει τα πορτέ. Πρέπει τα πορτέ να παντρευτώ. Αν δεν με θέλει να βγει. Θέλω να το κάνεις σε παραλία να είμαι τσίτσι. Α, ναι. Θα κάνω πρόταση εγώ και εσύ στην διπλανή παραλία θα είσαι γυμνός. Μιχάλη, σε παραλία γυμνιστό να το κάνεις. Μαρία, μην πρέπει να γίνει κάτι, θα είμαστε δυο μας. Α, το θες πολύ ρομαντικό. Δεν το θέλεις αυτό, θα μας τη σπάσει. Εργάτες μιας εταιρείας αυτοκινήτων στη Ρουμανία αποφάσισαν να δωρήσουν σπέρμα προκειμένου να σώσουν την εταιρεία στην οποία εργάζονται από τα χρέη. Πολύ ωραίο, παιδιά, είναι αυτό. Κοίτα εκεί. Το λες, το λες έτσι, το λες όμορφα και τι ωραία που είναι αυτό και το λες πολύ χαλαρά γιατί εργάζεσαι σε εταιρεία που δεν έχει τέτοια προβλήματα. Γι' αυτό λέω. Ιδαλλιώς, αν είχαμε προβλήματα και στενότητα χρημάτων, έβλεπα θα ξεκουλαδώσουν. Θα ξεκουλαδιώσουν. Ο υπεύθυνος της εταιρείας δήλωσε ότι πως εάν χίλιοι εργάτες δωρήσουν το σπέρμα τους, θα μπορέσει η εταιρεία να αποπληρώσει τα χρέη. Η ιδέα ήρθε όταν μέσα, όταν μάλλον διεδόθη ότι μια κλινική γονιμότητας προσφέρει $50 για κάθε επίσκεψη. Καλή είναι, παιδιά. Σου λέει 50.000 δολάρια. Παιδιά, είναι κουραστικό όμως αυτό. Ποιο είναι κουραστικό. Δεν είναι. Πού να ξέρω. Εννοώ δηλαδή. Δεν είναι. Είναι. Δηλαδή, είναι κουραστικό, το λέω εγώ. Είναι κουραστικό. Είναι κουραστικό. Λίγα δεν τους δίνουνε. Δεν γίνεται τώρα, κύριε, να χαλάω εγώ δηλαδή ενέργεια. Επειδή θες εσύ 50 ευρώ. Να πήγαινες καλύτερα στη δουλειά σου, δηλαδή. Συγγνώμη. Ναι, ναι, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι επειδή συμπονάνε την επιχείρηση. Δεν είναι. Συμπονάνε, Μιχάλη μου. Δεν είναι ρετσιπρέι. Δεν θα μου φύγει εμένα ο υδρότας. Δεν σου φεύγει ο υδρότας. Τι μου φεύγει. Το σπέρμα θέλει να πει. Δεν θέλει τον υδρότα σου. Ρε παιδιά. Μα τι είναι κακό. Είναι ακόμα 7:46. Και γιατί δεν έχει τέτοια ώρα. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία σκοπεύει να αποπληρώσει τα χρέη της που ανέρχονται σε 20. Καλά, δεν είναι 20 παιδιά. Η εταιρεία πόσο? Έχει 20 εκατομμύρια δολάρια έχει χρέο. Δεν αποπληρώνεται με τίποτα αυτό, παιδιά. Τίποτα. Μαλακίες. Διαφωνώ κάθετα με αυτό. Εντάξει, την έβγαλες την Ελίτσα εκεί, την άλλη που έχεις εκεί κάτω πιο κάτω. Γιατί την έβγαλες, γιατί. Μα εκεί και τι. Με ενοχλούσε. Δεν ενοχλούσε, αλλά ήταν ρε παιδί μου. Τη φοβόμουν. Όχι, όχι. Πώς είναι όταν ταξιδεύεις στη θάλασσα και βλέπεις ένα φάρο. Ναι. Είχε φάρος. Ότι ήταν φάρος. Ήταν σαν φάρος για το ταξίδι προς χαμηλότερα. Ολόκληρη γκουμούτσα δηλαδή. Δεν ήταν παιδιά γκουμούτσα. Δεν έβγαλε γκουμούτσες εγώ. Είχε μια ελίτσα πάνω από τον αφαλό. Φάρο είπε, δεν είπε δηλαδή. Ναι, αλλά κατεβαίνοντας επειδή με αυτό το κορμί το τεράστιο να πούμε. Χάνεσαι μέσα έτσι. Εκεί έλεγε α είναι ελιά, θα πάω από αριστερά τώρα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Μια χαρά. Και γιατί την έβγαλε τώρα και τι θα κάνουμε τώρα. Τώρα θα θέλουμε οδηγίες χρήσης πάλι. Μου έφερε το εξευτελισμένο, τι μου έφερε. Σου έφερε, Μιχάλη, το προσευχητάρι. Πού το βρήκε, στο Playboy το βρήκε. Μιχάλη, μου. Ποιο Playboy, υπήρχε σε εφημερίδα. Α, δεν το ξέρω. Κάπου. Άρα, λοιπόν, έχει ψαλμούς και γενικά δεήσεις για όλες τις περιπτώσεις. Να φέρει, διαβάζω εδώ. Για άνεργους και απολυμένους. Α, πες μας. Για στήριξη στην έβρεση εργασία. Ναι, θα βρούμε δηλαδή. Δεν έχω χάλι τι να βάλω αυτό. Λέει, είπα φυλάξω τα σοδούς μου. Του μία μαρτάνιν με τη γλώσσα μου εθέμει το στόματι μου, φυλακίνε το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου, εκοφώθη μου και ταπεινώθηκε σίγησα εξ αγαθών. Εσύγησα εξ αγαθών, τα πίνε είχα φράγκα και δεν μπορούσα να πάω να παγοράσω. Αμήν, αμήν, αμήν. Δεν αμήν, ρε. Κύριε το πέρας μου και τον αριθμό των ημερών μου, τη εστίν είναι εγώ, υστερώ εγώ. Ιδού παλαιστά έθου τα σημαίρα μου και την υπόστασή μου οσύ ουθέν ενώπιον σου πλην τα σύμπαντα ματαιώτη πα άνθρωπο ζών. Ελέησον, ελέησον. Να πω λίγα και πιο κάτω. Πες και κανένα άλλο. Κύριε και της δεήσεώς μου ενώτησε των δακρύων μου, μη παρασιωπήσεις ότι πάρικος εγώ ημί παρασύ και παρεπίδημος καθώς πάντες οι πατέρες άνες μη. Ή να αναψύξω. Αναψύξω. Ποτά θέλει αυτό.
τέτοια διαβάζει και βρίσκει δουλειά. Τι υπερμάχο, τι υπερμάχο. Άσχετο τώρα. Άσχετο να ακόμα νωρίζει. Έχει για αποτροπή χωρισμού. Α, διάβασε το. Αν το πει αυτό, δεν χωρίζει. Ναι, διάβασε το. Επί το κυρίω πέπιθε πω ερείται την ψυχή μου, μεταναστεύω. Να, μεταναστεύω. Δεν μεταναστεύει, άλλο εννοεί. Επί τα όρη ω στρουθίων. Τα όρη τώρα στα όρη, στα βουνά να πάω. Σιγά μην κάτσω εδώ. Σε χωρίζω. Τη βγάλαμε την Ελίτσα. Και όχι μόνο αυτή. Τη βγάλαμε κι άλλη. Βεβαίω. Αφού μπήκα. Ούτε μια άλλη, ρε παιδιά. Διάκασε. Βάζω τραγούδι και την ψάχνω. Τίποτα ιδιαίτερο, σε μια έκθεση είχα πάει χθες. Α, έκθεση. Ναι. Πήγα και έβλεπα κάτι σκάφη. Α, σκαφάτος. Μας κράτησες κανένα. Ναι, εννοείται. Γιατί κακαρίζεις? Να περιμένουμε δίκροκο, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ θα σου κάνω δώρο αυτό, να το έχεις από κάτω το κρεβάτι σου για να... Γιατί ρε, κακό είναι. Προσευχητάρι, για κάθε περίσταση. Κάτσε να δω τις περιστάσεις. Βάζω τραγούδι να δω τις περιστάσεις. Κάθε άνθρωπο στη ζωή του υπολογίζεται ότι θα δεχτεί περίπου 25.000 φιλιά. 25.000 είναι πολλά. Από πεταχτά στο μάγουλο μέχρι παθιασμένα ερωτικά φιλιά. Ο εγκέφαλός μας διαθέτει ειδικούς νευρώνες που μας βοηθούν να εντοπίζουμε τα χείλη του συντρόφου μας στο σκοτάδι. Έκανα τι διάβολο, κουλός είμαι. Εντάξει. Ένα φιλί μπορεί να είναι 10 φορές πιο αποτελεσματικό από την μορφήνη στη μείωση του πόνου. Αλήθεια. Α, παιδιά. Είσαι και από πεμβασούλα με την ελιά. Ναι. Γυναίκες και άνδρες που έχουν δεχτεί πολλά φιλιά στη βρεφική και την παιδική τους ηλικία θα είναι πιο στοργικοί στη μετάπειτα ζωή τους. Τι ωραίο θέμα ήταν αυτό όμως. Έχει επηρεαστεί από την Παρασκευή. Έτσι. Που έβλεπα ότι έκανα πρόταση γάμου. Αυτό. Ακόμα δεν μπορώ να δω. Δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω. Είναι ρομαντικούλης. Χάλια. Χάλια. Λοιπόν, παρακαλώ. Τι σημαίνει. Όταν απογειώνεται αυτή λίγο. Βάλτε έναν τόνο. Παρακαλώ, ελάτε. Γιατί δεν. Είμαστε στην απογείωση, παιδιά. Περιμένετε εδώ. Τι εννοείς? Του σόγκου, για ναι. Δεν έχει γίνει ακόμα εποχή. Τόση ώρα οδηγάω και είμαστε στο διάδρομο. Τρελανέμα. Και θα σας δώσω ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τη νέα συλλογή Καρέρα. Από τα καταστήματα. Τι όχι, να μην δώσω. Συμφωνείς, αγαπητέ συνάδελφε. Δεν πα στο διάλογο λόγο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, ποια είστε εσείς? Η Ζέση είμαι. Η Ζέση. Α, ωραίο. Ζέση, είπατε. Κάνει πολύ ζέση. Κάνει πολύ ζέση. Ζέση, σας ακούω λιγάκι και καμπρά κάτι. Από πού βγαίνει? Ζαφυρία. Αχ, και το Ζαφυρία, τι όμορφο. Α, είναι Ζεφή, είναι με φύ. Α, Ζέφη. Ναι, γιατί το ζέση είναι άλλο, η ζέση είναι η ζέστη. Ζέση, ωραία. Με ζέση, με ζέση επέπεσε επί του κορυφού. Άλλο ζέση, άλλο ζέση. Μην μιλάς και εσύ, μωρέ Ζέφη. Λοιπόν. Πώς το πες, με ζέση. Με ζέση επέπεσε επί του κορυφού. Ζέφη, σημαίνει. Ας το διάλο. Άφησε με να ολοκληρώσω. Με συγχωρείς, Ζέφη. Θέλω να πω ότι με ζέση επέπεσε επί του κορμιού της. Και δεν με αφήνουν οι καραγκιόζοι. Ωραία, μου αρέσουν τα αρχαία ελληνικά σου. Αυτούς δεν αρέσουν γιατί δεν ξέρουν τι μιλάω. Αυτό το κατάλαβα. Τρέχουν όλοι με τα λεξικά. Με σκέφτεσαι. Άμα στείλεις μήνυμα που δείχνει με σκέφτεσαι, ξέρεις, που γράφει με σκέφτεσαι, είναι λίγο επίφο. Ναι, δεν είναι μόνο σπαστικό, ο άλλος πνίγεται. Και είναι ερώτηση αυτή, αν μα σκέφτεσαι. Βεβαίως σε σκέφτομαι. Όποτε μου έρχεσαι στο μυαλό μου, σε σκέφτομαι. Άμα δεν μου έρθει, δεν θα σκέφτομαι. Θέλεις να γνωρίσεις τους φίλους μου ή κάποιους συγγενείς ή κάτι? Εγώ θέλω κατευθείαν. Όχι. Γιατί? Δεν το ξέρω. Τι να ζει. Άμα σου πω ότι θα έρθουν και κάτι φίλοι μου στο σπίτι, δεν θα σου φανεί. Να δω τη θεία σου, την Ατάσα, γιατί. Γιατί να με τη δεις τη θεία μου, ξέρεις τι καλή που είναι. Ποια είναι η καλή θεία σου? Άννα, όλες. Γιατί είναι να καλές, δω την Άννα και την Ελένη, γιατί να τις δω αυτές? Γιατί να τις δω αυτές, να τις φορτωθώ εγώ στη ζωή μου? Δεν τις φορτωθείς. Δεν θέλω. Θα αποκτήσουμε πιο στενές επαφές οι δυο μας. Δεν θέλω, κουκλίτσα μου. Δεν θέλω. Ένα 40χρονο άνδρα σε ένα προάστιο τη Γένοβα έχασε τη ζωή του πηδώντα από τον μπαλκόνι τη πολυκατοικία του και κατεβαίνοντα έσπασε τα στέγατρα. Τα στέγατρα έσπασε το φωταγό. Μαντάρα τα κάνε. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει. Εσύ μου άνθρωπο. Ναι, η οικογένεια προθυμοποιήθηκε να δώσει τα 300 ευρώ που εκτιμήθηκε η ζημιά για να το κατασκευάσουν αυτό. Πήγε 450, ζητάνε άλλα 150. Ωραία. Πήγε να αυτοκτονήσει και. Έκανε ζημιέ στο σπίτι. Δεν συμφέρει. Πού πάτε καραγκιό. Ούτε να πέσει δεν ήξερε. Βρέθηκε ένα άντρα που είχε δύο. Τι δύο? Παπα. Δύο χέρια. Όχι. Δύο πόδια. Α, δύο. Είχε διπλό πέρα. Μπράβο. Double. Έχουμε τώρα και τρίπλ. Τι εννοείς? Αλλά τι εννοείς? Τριπλά τα. Τι θα πει τριπλά? Τρία.
Τεστικό. Ναι. Ακριβώς. Αντί για δύο, ήταν πόσο... το σύνολο ήταν τρία. Γιατί... Τρία, τρία. Ή το τρία σύνολο. Και ένα τέσσερα το κεντρικό. Τρία και ένα τέσσερα το κεντρικό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Three balls. Έτσι, yeah. Θα μπορεί να παίζει και γαλλική καραμπόλα αυτό. Τέλεια. Μόνο του. Είναι 18 χρονών, τα φωτογράφησε και τα ανέβασε. Ναι. Βεβαίως, παιδιά. Και, και γιατί κάποιο δεν το απαντάει και στα δικά μας. Μαρία, εσύ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είσαι από πράγματα, είσαι έτοιμη, η βαλίτσα φεύγουμε. Φεύγουμε, για πείτε μου, για πείτε μου. Λουίς Κρουζής, είσαι η μεγάλη νικήτρια, έρχεσαι μαζί μας στην κρουαζιέρα. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία, να ξέρεις ότι... Αχ, καλέ, το καλύτερο δώρο πρωί-πρωί. Βεβαίως, πούμε τι πρέπει να έχεις μαζί σου και τα λοιπά. Βέβαια. Την ταυτότητά σου, ξέρω το διαβατηριό σου, κάνα στριγκάκι, ξέρεις το. Καλέ, τι της λες. Ξέρω, ξέρω. Καλά, μην πάρεις και πάρα πολλά, μην νομίσεις. Θα βάζουμε, θα βγάζουμε εκεί, θα λέμε. Να μην στα εξηγώ. Θα δεις και τον Κλέι. Θα δεις και τον Κλέι που θα τραγουδάει, θα ακούσεις και εμένα που θα παίξουμε μουσική και θα είμαστε τέλεια. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή. Μείνε στη γραμμή, μισό το, μην κλείσει. Γιατί βήξε. Μεγάλη μου, κάτι ξερόβηξε εσύ. Ναι, τη λέω. Έλα τσίτσιδι. Ε, υπάρχει λόγο. Ένα φέρε, ένα SSR. Μα μπροστά μου τα λέει. Για τα μάτια. Τη κολλάσε. Ξέχασα να σου πω ότι θα κοιμηθεί στο δικό μου, στο ίδιο μου δωμάτιο με μένα. Αχ, αυτό το ξέχασα. Το ξέχασα. Σκεφτόμαστε να πάει στον Κλέιντι, αλλά αυτό ροχαλίζει. Ονομάζεται Hangover Heaven και είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο, Μαρία, το οποίο γυρνάει συνεχώς στο Las Vegas. Μέσα στο λεωφορείο, φαρμακείο, α το πούμε έτσι, δουλεύουν γιατροί οι οποίοι είναι έτοιμοι να θεραπεύσουν τους βαριά μεθυσμένους θαμώνες νυχτερινών μαγαζιών σαν για σένα. Τέλεια, παιδιά, τέλεια. Έτσι. Είναι καλό. Πιο αναλυτικά οι γιατροί, να το κάνουμε κι εμείς εδώ. Βέβαια, παιδιά, είναι να τον γκάζι. Έτσι. Παθάνε μόνιμοι. Πιο αναλυτικά οι γιατροί χορηγούν στους ασθενείς μια ειδική ενυδατική λύση με βιταμίνες, αμινοξέα και συνταγογραφημένα φάρμακα. Τέλος, η θεραπεία στο κινητό ιατρείο διάρκει 45 λεπτά, είσαι έτοιμος και κοστίζει περίπου 90 ευρώ. Ο Χριστός και η Παναγία. Όταν κατέβαζε τον Τζόνι τον περπατητή. Όσο για τους πολύ μεθυσμένους, να αυτό είναι. Για σένα. Η θεραπεία μπορεί να κοστίσει περισσότερο από 150 ευρώ. Αγόρι μου. Όχι, αγάπη μου. Να βγαίνω έξω και να πιω. Ήπιες το ουίσκι μαζί και με το φελό. Άτσε, μου μπορεί. Όχι, όχι. Όχι, θα πληρώσει. Όχι, πολύ ακριβή η υπηρεσία. Δεν είναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα κυκλοφορούν συνέχεια. Φαντάσου πόσους θα συνεφέρουν. Εκτός αν θέλεις να φτιάξουμε μια τρίτη κατηγορία που είναι η πιο μπροστά, που είναι 30-35 ευρώ, που φεύγει, α πούμε, ψηλό μεθυσμένο. Είσαι ακόμα στα χάη σου. Έτσι είμαι και μόνος μου, δεν χρειάζεται να πληρώσω 35 ευρώ. Μην τρελαθούμε κιόλας. Τότε, ναι, αλλά δεν μπορώ να σε κουβαλάω στο σπίτι που σε πηγαίνω. Και... Γιατί κακό είναι. Τον αφήνω, παιδιά, έξω στα σκαλιά. Ναι. Κάθε φορά τον αφήνω σκαλιά και ανεβαίνει με τα 4. Τον έχω δει με τα 4 να ανεβαίνει. Με τα 4. Εντάξει, δεν μπορεί να σηκωθεί ψηλά να χτυπήσει το κουδούνι. Πάω, του χτυπάω το κουδούνι, ανοίγει η πόρτα και. Και φεύγω. Αυτά που θα συναντήσουμε στη ζωή μας θα είναι. Μπορεί να είναι μικρά στο μάτι. Τι εννοεί, παιδιά. Αλλά μεγάλα στο κρεβάτι. Ακριβώς. Τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Περντίνος πρόκειται. Ε, τι θα σου έλεγα. Κάτι σεξουαλικό είναι. Τι θα συναντήσουμε. Α, μιλάμε για τα μεγέθη. Ναι, και θέλω να σου πω πώς πρέπει να τις φερθείς. Εντάξει, αλλά μιλάς για πράγματα μικρά τα οποία ναι. Δεν μιλάς, ας πούμε, για κάτι τέτοιο. Όχι, Παναγία, ρε Μιχάλη. Όχι για τόσο. Δεν το λαθούμε. Όχι για τόσο, καταλαβαίνεις. Άρα μιλάς για τέτοιου είδους πράγμα. Γι' αυτό! Όχι γι' αυτό! Ας ξεκινήσουμε από το πολύ. Αυτό εδώ. Το μινιόν. Λοιπόν, αυτό. Μιλάει η εμπειρία της. Το ελεφαντάκι. Δεν μας νοιάζει για μας. Τι το ελεφαντάκι. Το ελεφαντάκι. Θα σας πω, παιδί, γιατί πώς πρέπει να φερθεί σε κάθε τι. Δοκιμάστε. Ναι. Δοκιμάστε να μην είναι επώδυνο. Πρέπει και αυτό αγάπη, τρυφερότητα. Τι είναι αυτό που σου λέει. Μα μιλάς για παίο τώρα. Παιδιά, να μην σας πω πώς θα το φερθείτε. Παιδιά, πραγματικά. Ντροπή και έσχος αυτή η εκπομπή. Συγγνώμη, ότι δεν έχουμε ξανασυζητήσει για κάτι τέτοιο. Αν ήμουν ακροατή, Μιχάλη, τώρα θα είχα πάθει. Καλά, σου θα είχα κοκκινήσει. Θα έχει φύγει, θα έχει πάει αλλού. Σοβαρολογείτε τώρα. Δεν πρέπει να ξέρουμε. Δεν έχει ελεφαντάκι. Πώς το λέγανε το ελεφαντάκι. Ο Ντάμπο. Ο Ντάμπι, Ντάμπο. Το ελεφαντάκι. Έχει ανοίξει το μπουφέ και μας δείχνει τώρα. Μανιτάρι. Τι είναι αυτό τώρα. Τι το μανιτάρι. Παιδιά, υπάρχει μανιτάρι. Πώς είναι αυτό. Βεβαίως και υπάρχει. Α, ναι. Τώρα συγγνώμη. Όχι. Με συγχωρείτε. Πήγε το μυαλό μου σε μανιτάρι που είναι έτοιμο τηγανισμένο και ήταν ένα στρογγυλό πράγμα. Θα πάμε σε κανένα καλυβιώτικο. Godzilla. Έχει το τέλειο, the perfect. Έτσι το λένε. Που είναι πάνω στην κορυφή. Για λέει, για πες το. Ναι, ναι, ναι. Το perfect. Έλεος με το perfect. Λοιπόν, το perfect
respect το έχει αυτός που τα έχει πολύ καλά με τον εαυτό του, που ξέρει ποιος είναι και μπορεί να σου δώσει απόλαυση. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.